Καλώς ορίσατε στο τρίτο μάθημα. Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για τον κανόνα των τριών. Ο κανόνας των τριών είναι μια τεχνική σύνθεσης. Χωρίζει το πλαίσιο σε ένα πλέγμα με δύο ίσες οριζόντιες γραμμές και δύο ίσες κάθετες γραμμές. Η μέθοδος είναι να ευθυγραμμίσετε το θέμα ή τα κύρια στοιχεία της εικόνας σας στα τέσσερα σημεία τομής ή κατά μήκος των κάθετων ή οριζόντιων γραμμών. Εάν είστε νέοι στην τέχνη της φωτογραφίας, ο κανόνας των τριών είναι μια χρήσιμη βασική τεχνική σύνθεσης ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε συναπαστικές εικόνες. Παρόλο που ονομάζεται κανόνας των τριών, είναι καλύτερο να τον θεωρήσετε περισσότερο ως οδηγό παρά ως ένα σκληρό κανόνα που πρέπει να ακολουθήσετε. Δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες για το τι θα κάνει μια τέλεια σύνθεση, γιατί αυτό είναι υποκειμενικό. Όταν μαθαίνετε τη μέθοδο του κανόνα των τριών, καλό είναι να πειραματιστείτε με αυτήν. Δοκιμάστε να τοποθετήσετε το θέμα σας σε κάθε διασταύρωση ή κοντά σε αυτές και να τραβήξετε φωτογραφίες από την κάθε μία. Στη συνέχεια, συγκρίνετε αυτές τις εικόνες στον υπολογιστή σας και αποφασίστε ποια σας αρέσει πιο πολύ. Χρησιμοποιήστε το πλέγμα ως σημείο εκκίνησης. Βρείτε τον καλύτερο τρόπο για να καδράρετε τα θέματα σας, μετακινώντας την κάμερά σας έτσι ώστε να βρίσκονται σε κάθε μία από τις διασταυρώσεις των τριών. Ποιο κάνει καλύτερη την εικόνα, σε ποια θέση είναι πιο ευχάριστο το μάτι. Στη συνέχεια, συγκρίνετε αυτές τις εικόνες στον υπολογιστή σας και αποφασίστε ποια σας αρέσει περισσότερο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και όπως βλέπουμε στην εικόνα, θα προχωρήσουμε στην πρώτη μας άσκηση. Θα πάμε να απαντήσουμε τα τρία τελευταία ερωτήματα. Θα τραβήξουμε φωτογραφίες με τις φωτογραφικές μας κάμερες και θα ξεκινήσουμε το ταξίδι της φωτογραφίας.